αυτός ο συνεκριτής με βολεύει, έχει, γιατί δεν πέφτει, ξέρεις, πολύ το λάδι. Γιατί πολλές φορές ξεφεύγει, αν δεν έχεις το δώσο μετρητή, και πέφτει πολύ ελαιόλαδο μέσα στο φαγητό. Το ξέρω. Αυτό με βολεύει καλύτερα. Κόψω άλλο ένα κρεμμύδι. Κρεμμυδίλα. Πήγαινε λίγο πιο μακριά. Κλαίω. Λοιπόν, άλλο ένα κρεμμύδι ξέρω. Να πω εδώ ότι μπορείτε να βάλετε και κρεμμυδάκι φρέσκο αν έχετε. Η κλασική όμως συνταγή είναι αυτό, με κρεμμύδι ξερό, μπόλικο σκόρδο. Εγώ στη συγκεκριμένη συνταγή σας έχω δώσει 4 σκελίδες σκόρδο. Αν σας αρέσει, αν αγαπάτε το σκόρδο, μπορείτε να βάλετε ακόμη περισσότερο. Μπόλικο σκόρδο κομμένο σε φετάκια. Και κλάμα η κυρία, ρε παιδάκι μου. Πολλά φιλιά στο Χάρι Κλίν. Πάρα πολλά φιλιά. Βασίλη μου λέει. Πολύ ωραίο το ήμα μου. Τον αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρει. Τώρα θα αρχίσουμε όλοι το κλάμα, παιδιά. Ναι, τώρα μέρα, θα αρχίσουμε, είναι η ώρα. Λοιπόν, για να μαραθούν λίγο πιο εύκολα τα κρεμμύδια, θα προσθέσουμε μέσα το αλάτι τώρα. Μήπως έτσι θα σταματήσουμε και το κλάμα με το αλάτι. Ναι, άμα μαραθούν και φύγει. Άντε, να μαραθούν, ναι. Όπως τώρα δεν πιάσει και εμένα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι να κάνεις ένα σοτάζ εδώ τα κρεμμυδάκια, τώρα θα πιάσω και εγώ το κλάμα. Μελιτζάνες. Εδώ έχω μελιτζάνες τσακώνικες, μελιτζάνες ρίγοτες. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μελιτζάνες θέλετε, είτε και φλάσκες. Ξέρω ότι συγκινηθείτε το φαγητό. Θα συγκινηθώ κι εγώ σήμερα. Μελιτζάνες μακρουγιές. Θα σου πω. Εγώ τα σοτάρω, αλλά άμα δεν αντέχω, τα σοτάρω. Στο λέω δηλαδή πραγματικά. Όχι, όχι, δεν το σοτάρουμε και δεν έχω κάνει άλλη σύμβραση. Λοιπόν. Δεν κλαίνε ρε κουτσούλη κι εσύ. Θα πετύχει το φαγητό. Συγκινήθηκα. Δεν θα σε βλέπω έτσι. Σε καλό μας. Έλα ρε αγοράκι μου, η μαμ. Είχαμε καιρό να το φτιάξουμε. Ανακάτεπα, ανακάτεπα γρήγορα. Λοιπόν, να σας πω πως... Πρόσεξε εδώ, δεν θα μάθεις να κάνεις το η μαμ. Δεν μπορώ. Να την αφήσω να γελάει μόνη της. Δηλαδή, γελάει και όλα τα κάνει. Ξέρεις τι παθαίνω. Εγώ όταν το παθαίνω αυτό στο θέατρο υποφέρω. Διότι μπορώ, μπορεί να γελάω 10 λεπτά συνέχεια. Λοιπόν. Λέει. Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες. Κοίτα πώς καθαρίζουμε τις μελιτζάνες. Δεν θα το κάνω το εμάμψι. Ας έχει και ο σταμάτης σκέφτια. Γιατί κλαις. Λοιπόν. Γεια σου ρε σταμάτη. Σταμάτη, δες εδώ πως φτιάχνουν τις μελιτζάνες η μάμ. Γιατί δεν θα ξέρεις να τις κάνεις τη γυναίκα σου. Λοιπόν, καθαρίζω, κάνω τρεις λωρίδες εδώ περιμετρικά της μελιτζάνας για να φύγει η φλούδα και να είναι πιο ωραία και να τη γεμίσω.